Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας στα σχολεία στο σκοτάδι, δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας στα σχολεία χωρίς θέρμανση και δεν θα συμβιβαστούμε με λιγότερες λάμπες για το δημοτικό φωτισμό. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή του Δήμου Πατρένου σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τα σενάρια που θέλουν τους Δήμους να κατεβάζουν τους διακόπτες μία ώρα λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων σε ρεύμα και καύσιμα. Στην Δημοτική Αρχή της Πάτρας έχουν πάρει χαρτί και μολύβι και προσπαθούν να μειώσουν δαπάνες εν ώψη του νέου προϋπολογισμού, αφήνοντας ανεπηρέαστη την κοινωνική πολιτική. Η κίνηση που έρχεται από την κυβέρνηση μέσω της ΚΙΑ για τους προϋπολογισμούς είναι να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Εμείς λοιπόν δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και προσπαθούμε, βγάζοντας από τη Μήγα Ξύλι, από οποιοδήποτε κωδικό, να μειώσουμε κωδικούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις που θέλουμε για τον πατραϊκό λαό. Στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας βλέπουν ως το χειρότερο σενάριο την μειωμένη λειτουργία του φωτισμού στο δικό δίκτυο και στρέφονται σε λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Ότι τελευταίο θα πρέπει να είναι το βήμα του να πάω να κόψω μια κοινότητα το βράδυ με χειρεύμα. Παράλληλα θα πάμε με ταχύτερους ρυθμούς σε κάποιες μεμονωμένες μεγάλες καταναλώσεις, για παράδειγμα στην πόλη της Αχαΐας, να περάσουμε πιο γρήγορα με ταχύτερα βήματα στην εγκατάσταση λαμπτήρων LED που έχουν πολύ μικρή κατανάλωση. Τα μέτρα που αναφέρει η κυβέρνηση θα έχουμε εφαρμόσει από το 2014. Δηλαδή κάνουμε μια εξοικονόμηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω και των ενεργειακών αναβαθμίσεων που έχουμε κάνει και σε κτίρια αλλά και κύρια στα σχολικά μας συγκροτήματα που είναι 257 σχολικά συγκροτήματα. Στον απόϊχο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο, στα οποία περιλαμβάνονται κίνητρα αλλά και ποινές, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10%, οι Δήμοι ζητούν τη στήριξη της πολιτείας και περαιτέρω χρηματοδότηση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Δυστυχώς θα έλεγα ότι ο τρόπος και η ταχύτητα και η αμεσότητα των μέτρων που ζητούνται δυσκόλως εφαρμόζονται και αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε και να επιτύχουμε τέτοια πράγματα. Διότι τα δίκτυα όπως είναι κατασκευασμένα δεν έχουν καμία δυνατότητα χειρισμών τέτοιων ώστε και αποτελεσματικότητα να έχουμε, δηλαδή να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και παράλληλα να μην μειώσουμε την ποιότητα φωτισμού στο δημότη. Αυτά τα δύο δυστυχώς τώρα δεν πάνε μαζί λόγω τεχνολογίας. Αλόβητη από την ενεργειακή κρίση δεν έμεινε και η γέφυρα Αρείου Αντιρρίου, με την εταιρεία να ανακοινώνει την αναστολή της καθιερωμένης σαββατιάτικης φωταγώγησης από τις 17 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.